Μαζί με κλιμάκιο της τομεακής οργάνωσης των Σερών, επισκεφτήκαμε σήμερα τους Δήμους Νέας Ζύχνης και Αμφίπολης, όπου είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια την τεράστια, την πρωτοφανή καταστροφή που συνέβη το Σάββατο στην περιοχή αυτή. Αγρότες είδαν ολόκληρη την παραγωγή τους να καταστρέφεται, κτηνοτρόφοι είδανε το ζωικό τους κεφάλαιο να κινδυνεύει και τις εγκαταστάσεις τους να καταστρέφονται. Και αυτό που θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά είναι ότι πέρα από τις αναγκαίες καταγραφές, άμεσες καταγραφές των ειδικών που πρέπει να επισκεφτούν την περιοχή και την αποζημίωση στο 100% όλων των ζημιών που υπέστησαν εδώ οι άνθρωποι, είναι άμεσο, είναι επίγον, επιτακτικό το ζήτημα ενός έκτακτου, μιας έκτακτης μάλλον αποζημίωσης στις οικογένειες αυτές, προκειμένου να ανταποκριθούν στα πρώτα και τα βασικά τους έξοδα για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να καλλιεργήσουν και πάλι να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική προσπάθειά τους. Ταυτόχρονα βέβαια, ως ΚΚΕ δεσμευτήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα θέσουν αυτά τα ζητήματα στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα τους καλέσαμε και οι ίδιοι να οργανωθούν, να διεκδικήσουν μέσα από τις επιτροπές αγώνα, μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους τους, έτσι ώστε και η δική μας φωνή μέσα στη Βουλή να είναι ακόμα πιο δυνατή και οι ίδιοι να πάρουν την υπόθεση αυτών των διεκδικήσεων στα δικά τους χέρια.